Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε με τη χαρά που διαρκεί και δεν τελειώνει. Την εσωτερική χαρά και ειρήνη που μας δίνει η πίστη. Έχουμε μιλήσει για τις αποδείξεις περί υπάρξεως του Θεού και έχουμε χρησιμοποιήσει τις προφητείες ως αποδείξεις της εγκυρότητας της Παλαιάς Διαθήκης. Έχουμε μιλήσει για τον προφήτη Δανιήλ που 500 χρόνια π.Χ. στη Βαβυλώνα επί του βασιλέως Ναβούχον ο Νοσορός, προαναγγέλει την επίσκεψη του Αλεξάνδρου στην Περσία, του Έλληνα εξεγών βασιλιά, ο οποίος συντρίβει τον τεράστιο Πέρση βασιλιά και του παίρνει το θρόνο. Και το κράτος του χωρίζεται σε 4 βασίλεια μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου. Ιστορικά γνωρίζουμε ότι τα πράγματα εξελίχθηκαν έτσι. Πώς τα ήξερε λοιπόν ο προφήτης 500 χρόνια π.Χ. αυτά? Τα ήξερε δια του Αγίου Πνεύματος, δια του Θεού δηλαδή. Ο Δανιήλ λοιπόν ο ίδιος έχει κάνει και άλλες πολλές προφητείες, έχει μιλήσει και για τον Μεσσία, τον ηγούμενο όπως τον αναφέρει και χρίσμα. Χρίσμα και ηγούμενο, Χριστό δηλαδή. Πώς ήξερε λοιπόν ο Δανιήλ για τον Μέγα Αλέξανδρο, στο 8ο κεφάλαιο που μπορεί να το καθένα να το βρει, στο 18ο στίχο, πώς ήξερε? Εσείς να σκεφτείτε και τι είπε ο ίδιος. Τα είδα με τα μάτια μου, λέει, και δεν ήξερα τι έβλεπα και ο Θεός μου τα ερμήνευσε. Έτσι λοιπόν, πώς έμαθε και το όνειρο του Ναβουχοδονόστορα αργότερα ο Δανιήλ, πώς το έμαθε? Του το απεκάλυψε ο Θεός. Ο Θεός υπάρχει και δοξάζεται διαμέσου των ανθρώπων, διαμέσου των μεγάλων, διαμέσου των προφητών του. Αυτή είναι η ερμηνεία για εκείνες που έχουν μυαλό και σοφρονούν. Όσοι είναι παράλογοι και να τους πεις ότι είναι μέρα και χίλιο, θα σου πούνε είναι η νύχτα αυτή. Δεν χρειάζεται με αυτούς να κάθεσαι ένα χρόνο τριβής. Ποιος ήξερε ότι η ατομική, πριν από 3.000 χρόνια, 1.000 χρόνια π.Χ., ότι θα υπάρξει ένα καταστροφικό όπλο το οποίο θα καταστρέψει ένα στρατό ολόκληρο ελληπίου οφθαλμού και θα τους ρίξει κάτω και θα εξατμιστούν οι σάρκες τους, όπως λέει. Αυτός είναι ο Ιερεμίας βέβαια, άλλος προφήτης. Τώρα, θέλετε άλλες αποδείξεις? Ο πατήρ Παΐσιος εγνώριζε τα ονόματα των επισκεπτών του. Σε μερικούς τα έλεγε, σε μερικούς δεν τα έλεγε. Εγνώριζε τα προβλήματα για τα οποία είχαν έρθει σε αυτόν. Το ίδιο και ο πατέρας Παλφύριος. Και άλλοι άνθρωποι του Θεού, οι οποίοι γνώριζαν, πριν να τους πει ο άλλος, τι ακριβώς θέλουν να πούν και για ποιο λόγο έρχονται να τους συναντήσουν. Θέλετε άλλη απόδειξη? Το Άγιο Φως, το οποίο βγαίνει στον Πανάγιο Τάφο κάθε Μέγα Σάββατο στα Ιεροσόλυμα και είναι ένα διαρκές θαύμα. Θέλετε άλλη απόδειξη? Πηγαίνετε στην Κεφαλονιά, εγώ δεν έχω πάει, αλλά δεν έχω κανένα λόγο να απιστώ σε αυτό το φαινόμενο, γιατί το ομολογούν πολλοί Κεφαλονίτες. Τα φυδάκια της Παναγίας, το 15 Αύγουστο, βγαίνουν κάτι φυδάκια, σαν το μικρό δάχτυλο του ανθρώπου, τα οποία περιτυλίγονται παντού και στους πιστούς. Και μέσα πάνε στην εκκλησία και στα σασίδια πάνε και παντού. Κάθε 15 Αυγούστου λοιπόν στην Κεφαλονιά βγαίνουν φυδάκια τα οποία μετά κρύβονται και δεν τα βρίσκει κανένας που είναι και πηγαίνουν παντού μέσα στην εκκλησία. Πώς συμβαίνει αυτό το θαύμα? Τα λένε τα φυδάκια της Παναγίας. Άπειρα θαύματα, προσωπικά και διαπροσωπικά, και πολλά από αυτά του αξέλει η Ορθοδοξία και τα περιγράφει στα βιβλία της. Λοιπόν, όλα αυτά μας δείχνουν ότι την ύπαρξη του Θεού. Αλλά δεν φτάνει μόνο η ύπαρξη του Θεού για να πει κανένας ότι εγώ πιστεύω, γιατί και ο Σατανάς πιστεύει, αλλά φρύτει λέει που πιστεύει όταν σκέφτεται το Θεό. Γιατί μισεί το Θεό, μισεί τα πάντα, μισεί τους ανθρώπους. Δεν πρέπει μόνο να πιστεύουμε, δεν είναι αρκετή η πίστη για να σωθεί ο άνθρωπος, αλλά χρειάζεται και τι άλλο, η πράξη, η εφαρμογή των λόγων του Θεού. Ο Κύριος είπε, μίλετε Κύριε, 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 σε αγαπάμε, σε ξέρουμε κλπ. Αλλά να κάνετε αυτά που σας λέω. Εάν δεν κάνετε αυτά που σας λέω, μοιάζετε με εκείνο το γιο του πατέρα, ο οποίος του είπε ο πατέρας του παιδί μου πήγαινε στο χωράφι, λέει ναι, εγώ θα πάω πατέρα, λέει. Και την άλλη μέρα δεν πήγε. Ενώ ο άλλος γιος είπε δεν πάω και την άλλη μέρα πήγε. Ποιος ήταν πιο σωστός? Αυτός που πήγε. Όχι αυτός που είπε, αυτός που έκανε. Πρέπει να είμαστε λοιπόν και ομολογητές της πίστεώς μας, αλλά και εφαρμοστές της πίστεώς μας. Και τώρα να περάσουμε σε ένα πολύ σπουδαίο κεφάλαιο.
να δούμε ποιες από τις προφητείες αυτές της Παλαιάς Διαθήκης μπαίνουν μέσα στην Καινή Διαθήκη. Και εντάχει θα πούμε και θα αναλύσουμε λιγάκι μερικές από αυτές πρώτα-πρώτα στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Εσείς θα δείτε τους στίχους παρακάτω και θα μου πείτε. Στον Ισαΐα λοιπόν, που αναφέρεται στον κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, βλέπουμε «Ιδού η Παρθένος θα γεννήσει Υιόν και θα τον ονομάσει ο Θεός με θυμών». Θα τον ονομάσουν αυτόν τον Υιόν. Πώς γεννά μια Παρθένος, είναι δυνατόν? Έγινε με την Παναγία. Στον προφήτη Μαλαχία, προφητεία του Μαλαχία, «Εσύ Βιθλεέμ, δεν είσαι και εσύ Βιθλεέμ», λέει ο Μαλαχίας, «δεν είσαι μικρή από τις πόλεις του Ισραήλ. Δεν είσαι άσημη, είσαι μεγάλη, γιατί από σέναν θα βγει ο Ηγούμενος, ο οποίος θα σώσει τον κόσμο». Ο Μαλαχίας λοιπόν προφητεύει τον Χριστό ότι θα βγει από τη Βιθλεέμ. Αυτή την προφητεία άκουσαν και διάβασαν οι τρεις μάγοι, οι οποίοι ήρθαν εδώ. Ο Ιερεμίας. Ο Ιερεμίας προφητεύει τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, όταν λέει «φωνή βόντος εν τη ερήμο». Μια φωνή θα είναι που θα μιλάει για τον Μεσσία και θα φωνάζει μέσα στην έρημο. Αυτό ήταν ο Ιωάννης. Και ο Ιερεμίας πάλι στον Ματθαίο, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, εκεί αναφέρεται ένα εδάφιο του Ιερεμία που λέει «φωνή εν ραμά οικούστη». Είναι η προφητεία για τη σφαγή των νηπίων από το Ηρώδιο, για τον οποίο θα μιλήσουμε και λίγο μετά. Λοιπόν, φωνή εν ραμά ακούστη, ραμά είναι η Βιθλεέμ. Έτσι λέγεται σήμερα η Βιθλεέμ, ραμά. Και Βιθλεέμ λέγεται, αλλά και ραμά. Διατηρεί και τα δύο ονόματά της. Λοιπόν, ραμάλα, δεν ξέρω αν είναι το, και το ραμάλα μέσα στο Βιθλεέμ. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί τότε ακούστηκαν οι κραυγές των γυναικών, οι απόγονοι λέει, τα παιδιά της Ραχήλ, οι απόγονοι, τα εγγονάκια της Ραχήλ, πως λέμε τώρα εμείς τα εγγονάκια του, ξέρω εγώ, του Πλάτωνα, απόγονοι του Πλάτωνα, του Σοκράτη κλπ. Οι απόγονοι λοιπόν της, αυτής της γυναίκας, θα κράξουν οι γυναίκες αυτές και θα φωνάξουν πολύ με μεγάλη φωνή, διότι τα παιδιά τους δεν θα βρίσκονται πια στη ζωή. Είναι η σφαγή των νήπιων. Και πάμε στο πέμπτο κεφάλαιο, στο τρίτο κεφάλαιο του Ματθαίου, συγγνώμη, όπου ο Ευαγγελιστής Ματθαίος περιγράφει και λέει, είπε ο Ισαΐας, φωνή βοώντος εν τη ερήμο, πάλι για τον Ιωάννη τον προφήτη. Και στο τέταρτο κεφάλαιο λέει, ούκε πάρτος ζήσετε άνθρωπος, και αυτό είναι από το Δευτερονόμιο. Εκεί, στους πειρασμούς του Χριστού, εμφανίζεται ο Σατανάς να τον πειράξει και του λέει, κάνε τις πέτρες αυτές ψωμιά και φάε. Και ο Χριστός του απάντησε ότι δεν ζει μόνο με άρτο ο άνθρωπος, αλλά θέλει τι, και το λόγο του Θεού. Εκεί είναι αυτό. Και πιο κάτω αναφέρει τον ψαλμό του Δαβίδ που λέει «γέγραπτε γάρ» ότι της αγγέλης αυτού εντέλεται. Είναι γραμμένο, του είπε, ο Χριστός τώρα του Σατανά, ή μάλλον όχι, ο Σατανάς είπε στον Χριστό, διαβάστε το στο σας παρακαλώ εκεί στους πειρασμούς του Χριστού που λέει, το αφέρουν εκεί δύο ευαγγελιστές και ο Μάρκος και ο Ματθαίος, ότι τον προκάλεσε ο Σατανάς τον Χριστό να πέσει από ένα ψηλό σημείο κάτω για να αποδειχθεί ότι ο Θεός θα τον εσώσει. Και του λέει, είναι γραμμένο ότι δεν θα αφήσει τους εκλεκτούς ανθρώπους να πάθουν τίποτα ή να πέφτοντας να σπάσουν τα κόκαλά τους ή οτιδήποτε να πεθάνουν, αλλά θα τους κρατήσουν οι άγγελοι τους, λέει, και έχει πει στους αγγέλους να κρατήσετε αυτούς οι οποίοι θα πρόκειται να κινδυνεύσουν να πέσουν από ύψωμα. Και ο Χριστός του είπε, δεν θα προκαλέσεις ούτε εκπειράσεις. Δεν θα προκαλέσεις το Θεό για να δεις αν θα σε σώσει. Δεν το κάνεις αυτό εκ προθέσεως, αλλά αν συμβεί θα σε σώσει ο Χριστός, ο Θεός. Αυτό το απάντησε ο Χριστός του Σατανά. Και όταν στο τέλος του είπε, να με προσκυνήσεις, λέει, μόνο το Θεό θα προσκυνήσεις και αυτόν θα λατρεύσεις, και τον έδιωξε το Σατανά. Του είπε, είπα γιο πίσω μου Σατανά. Το οποίο έχει μείνει βέβαια και είναι κλασικό για μας που το λέμε, πολλοί άνθρωποι, είπα γιο πίσω μου Σατανά. Δηλαδή ήταν κάτι δεν θέλει να το κάνει ο άνθρωπος και βλέπει ότι τον επηρεάζει πάρα πολύ. Ούκ εκπειράσεις λοιπόν Κύριον το Θεό σου, ήταν εντολή του Μωυσέα αυτό, το ούκ εκπειράσεις. Άρα λοιπόν η Παλαιά Διαθήκη μπαίνει στην Καινή Διαθήκη μέσα, συρταρώνεται μαζί με την Καινή Διαθήκη, διότι όπως ξέρουμε ο ίδιος Θεός είναι και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Ασχέτως αν πολλοί λένε ότι άλλος Θεός είναι εκεί, άλλος Θεός είναι εδώ. Δεν καταλαβαίνουν, δεν μπορούν να εξηγήσουν
δεν φτάνει το μυαλό τους και παρασύρονται από τους υπερήφανους και γόητες και ταραχοποιούς της Εκκλησίας, αιρετικούς, οι οποίοι λένε ότι άλλου Θεού είναι η Παλαιά και άλλου η Καινή Διαθήκη. Λάθος κάνουν. Δεν πρέπει να τη βλέπουμε την Παλαιά Διαθήκη με πρίσμα αποξενωμένο από την Καινή Διαθήκη. Πρώτον. Δεύτερον, πρέπει να βλέπουμε ότι έχει προφητείες για τον Χριστό. Τρίτον, πρέπει να βλέπουμε τους ψαλμούς, οι οποίοι είναι θεόπνευστοι και όλα τα βιβλία είναι θεόπνευστα. Τέταρτον, η Παλαιά Διαθήκη λέει «έρχεται ο Χριστός» και η Καινή Διαθήκη λέει «ήρθε ο Χριστός». Ο Χριστός είναι το κεντρικό πρόσωπο που συνδέει αυτές τις δύο διαθήκες, την Καινή και την Παλαιά. Και τρίτη διαθήκη δεν θα υπάρξει, γιατί έρχονται οι Μορμόνοι εδώ από την Αμερική, κάτι άπραγα παιδάκια, 20 χρονών ξανθά, ψηλοί όλοι αυτοί, με ένα μπλε κουστούμάκι και μια κονκάρδα εδώ και λέει «πρεσβύτερος Τζον» κλπ. Και πάνε να μας μάθουν γράμματα, τα γράμματα μουστακα αυτά παιδιά. Εκεί καταντήσαμε δηλαδή. Δεν ξέρουν απολύτως τίποτα από την Αγία Γραφή, τίποτα δεν ξέρουν. Ούτε πόσα βιβλία, ούτε πόσα είναι τα Ευαγγέλια. Άμα δεν ρωτήσεις πόσα είναι τα Ευαγγέλια, δεν ξέρουν. Αν πεις δεν ξέρουν και μερικοί Έλληνες πόσα είναι τα Ευαγγέλια, γιατί ρωτάς και σου λένε 12. Εννοώντας τις περικοπές της Μεγάλης Πέμπτης. Δεν είναι 12 τα Ευαγγέλια, είναι 4. Είναι 4 οι Ευαγγελιστές για 4 τα Ευαγγέλια. Και πάμε σε μια άλλη προφητεία που αναφέρεται στον Μεσσία. Που λέει ο Ισαΐας, «Γη Ζαβουλών και γη Νεφθαλήμ, ο λαός είδε φως μέγα». Και εκείνοι που καθόντουσαν στο σκοτάδι, λέει, είδαν φως μέγα. Ποια είναι αυτή η γη Ζαβουλών και Νεφθαλήμ? Είναι η Παλαιστίνη, η οποία είδε τον Χριστό και είδε τα θαύματά του και τη διδασκαλία του. Αυτό ήταν το φως, δηλαδή ο Χριστός. Και ο Ισαΐας, «Είδω ο πες μου, ονειρέτησα. Είδε το παιδί μου το οποίο εξέλεξα, ο αγαπητός μου. Δεν θα κραυγάσει και δεν θα συντρίψει το συντριμμένο καλάμι». Ήδη το συντριμμένο καλάμι. Αυτό είναι στο Ι.Β. στο 12ο κεφάλαιο του Ματθαίου και είναι την Παλαιά Διαθήκη. Θέλετε και άλλη προφητεία? Μόνο στο κατά Ματθαίων σας λέω τώρα. Ο Ισαΐας, «Φωνή ακούγεται και ου συνείται». Φωνή ακούσατε και ου συνείται. Θα ακούσετε, λέει, να μιλάει ο Μεσσίας και δεν τον καταλαβαίνετε, γιατί το μυαλό σας δεν είναι ικανό, δεν έχετε ευθύ και καθαρή την καρδιά σας να καταλάβετε τα λόγια του Μεσσία. Επίσης, στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται στο 12ο κεφάλαιο του Ματθαίου, στο 22ο κεφάλαιο, στο 22ο, που το Μωυσή να λέει όταν απεθάνει ο αδερφός, ο οποίος δεν έχει τέκνα, τότε θα παντρευτεί δηλαδή την γυναίκα αυτή ο άλλος αδερφός για να κάνει τέκνα στον αδερφό των αποθανόντα. Για να μην μείνει άκληρη η οικογένεια αυτή. Και τότε ρώτησαν τον Χριστό αν έχουμε 7, λέει, που παντρευθήκαν την ίδια γυναίκα, στη μεταθάνατο ζωή, λέει, πιανού, σε ποιον θα ανήκει η γυναίκα. Και ο Χριστός λέει, δεν ξέρετε, δεν γνωρίζετε τις γραφές, διότι μετά αυτή τη ζωή δεν σταματάει ο γάμος, οι συγγένειες, τα παιδιά και όλα αυτά. Και του Μωυσή πάλι, αγαπήσεις Κύριο το Θεό σε εξ όλης της καρδίας, σε εξ όλης της ισχύω, σε εξ όλης της διανοίας σου, εξ όλου του εαυτού σου δηλαδή, και τον πλησίω σου ως αυτό. Αυτός είναι η πρώτη εντολή, η πρώτη μεγάλη εντολή την οποία έδωσε ο Θεός στο Μωυσή. Και την αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη, αλλά και η Καινή Διαθήκη, συνοματικά την παίρνει μέσα και αυτήν. Επίσης, ένας ψαλμός του Δαβίδ, στο Κατά Ματθαίον το βλέπουμε αυτό, που λέει «κάθε δεξιόν έως σου θώτους εχθρούς υποπόδια των ποδών σου». Αυτή η προφητεία έχει μεγάλη σημασία, την είπε ο Χριστός στους Φαρισαίους, διότι βλέπουμε δύο κυρίους. Έναν κύριο να μιλάει σε έναν άλλο κύριο. «Είπε ο κύριος το κυρίο μου», γράφει η προφητεία του Δαβίδ. «Κάθε εκ δεξιών μου», λέει, αναφέρεται στον Δαβίδ αυτή η προφητεία. Πώς αναφέρεται και λέει κύριο του ο Δαβίδ, έναν απόγονό του. Και έτσι λοιπόν εμφανίζονται δύο κύριοι εδώ στην προφητεία. Και μάλιστα οι μεγάλοι θεολόγοι λένε τρεις ότι είναι. Η Αγία Τριάδα δηλαδή ολόκληρη. Αλλά ας υποθέσουμε ότι υπάρχει μόνο ένας κύριος και ένας άλλος κύριος που αναφέρεται εκεί. Αναφέρει τους δύο κυρίους της Αγίας Τριάδας εκεί πέρα. Τον Πατέρα και τον Υιό. Τους το είπε ο Χριστός για να καταλάβουν ότι και αυτός είναι κύριος, δηλαδή Γιαχβέ, δηλαδή Θεός. Και τους λέει, αναφέρεται η προφητεία αυτή στο Μεσσία, δηλαδή στο πρόσωπό του, του Χριστού. Για αναφέρεται στον Δαβίδ. Ο Δαβίδ πέθανε, λέει, και είδε. Μπήκε στον τάφο. Γιατί πιο κάτω λέει και άλλη προφητεία και λέει: «Δεν θα αφήσεις τον όσιό σου να δει
φθοράν τάφου. Δηλαδή ο Χριστός δεν θα φθαρεί στον τάφο. Και όντως τρεις μέρες το σώμα του δεν έπαθε καμία αλλίωση, αλλά έμεινε ακριβώς όπως όταν πέθανε. Σαν να πέθανε και να αναστήθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα. Ενώ πέρασαν τρεις ημέρες. Δηλαδή, όχι τρία ολόκληρα 24 ώρα, αλλά κούμπησε στην Παρασκευή, στο Σάββατο ολόκληρο, το Σάββατο και λίγο από την Κυριακή, η Θανή του Κυρίου. Αυτή ήταν η τριήμερο σταφή που λέει και ο Χριστός δεν θα δείτε θαύματα. Του είπανε ρίξει από πάνω, του λένε οι Φαρισαίοι του Χριστού, ρίξει από πάνω από τον ουρανό. Κάνε ένα θαύμα, λέει, από τον ουρανό, για να σε πιστέψουμε. Το θαύμα που έκανε ο Ηλίας που κατέβασε φωτιά από τον ουρανό, πιθανόν να θέλανε. Και ο Χριστός δεν έκανε ποτέ εντυπωσιακά θαύματα, αλλά πάντοτε θαύματα θεραπευτικά ή αναστάσεις νεκρών ή θεραπείες αρρώστων και τίποτε άλλο. Δηλαδή δεν έκανε ταχυδακτυλουργικά, δεν εξαφάνιζε βουνά, σπίτια, ανθρώπους και τέτοια. Αλλά έκανε πάντα μέσα στη λογική της ανθρώπινης υπάρξης. Δηλαδή πέθαινε κάποιο το παιδί και το ανέστενε. Πέθανε της χείρας στην Αΐν το παιδί και το ανέστησε ο Χριστός. Πέθανε ο Λάζαρος και τον ανέστησε. Πράγμα που έγινε στο τέλος, γιατί από εκεί, από τον Λάζαρο, άρχισαν να τον μισούν και να τον κυνηγούν. Αν τον έκανε την Ανάσταση του Λαζάρου στον πρώτο χρόνο της επιγείου περιοδίας του και διδασκαλίας ο Χριστός, θα τον είχαν πιάσει από τον πρώτο χρόνο. Διότι τον Λάζαρο τον κυνηγούσαν να τον σκοτώσουν οι Φαρισαίοι και έφυγε για την Κύπρο. Επειδή πρόδιδε ο Λάζαρος ο ίδιος, όπου καθόταν και όπου στεκόταν, μίλαγε για την Ανάστασή του. Δεν ήταν μικρό πράγμα να σε αναστήσει ο Χριστός και να μην το πεις πουθενά. Όλο αυτό έλεγε ο Λάζαρος. Γι' αυτό και η Κύπρος τον ετοιμάει, έτσι, και ξέρει από πρώτο χέρι τον Λάζαρο. Λοιπόν, δεν είδε φθορά ο Χριστός τάφου, γι' αυτό και το αναφέρει ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ όμως είδε ο ίδιος φθορά τάφου, δηλαδή πέθανε και σάψε το σώμα του Δαβίδ και έμειναν τα οστά του, έτσι δεν είναι, όπως σε κάθε άνθρωπο. Και σε εμάς το ίδιο θα συμβεί. Σαπίζει ο άνθρωπος, φεύγουν οι σάρκες, τις τρώνε τις σάρκες και μένουν τα οστά. Ο Χριστός δεν έγινε έτσι όμως. Δεν είδε φθορά τάφου και αυτό είναι προφητευμένο από τον ψαλμό του Δαβίδ. Και λέει, κάθω εκ δεξιών μου έως ουθώ, μέχρι που να βάλω δηλαδή, ή θύσω, εάν θώ, το θώ είναι το θέτω, είναι υποθετική, ναι, υποτακτή. Αν θώ, πώς λέγεται, εν πάση περιπτώσει, γραμματικός στέκει έτσι ο τύπος, ώσπου να βάλω δηλαδή, τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου. Δηλαδή να τους συντρίψω, να συντρίψω τους εχθρούς σου. Και στο τέλος έχουμε τον Χριστό να μιλάει, για να μην πούμε και του Μάρκου τις προφητείες και του Μάρκου της Παλαιάς Διαθήκης τα τεμάχια που έχει μέσα στην Παλαιά. Πιο πολλά βέβαια έχει ο Ματθαίος, γιατί ο Ματθαίος είναι Εβραίος. Ο Μάρκος, πιθανόν να είναι και αυτός Εβραίος ο Μάρκος βέβαια, είναι ακόλουθος του Πέτρου. Ενώ ο Λουκάς είναι Έλληνας και είναι ακόλουθος του Παύλου. Ο Ματθαίος όμως είναι Εβραίος, Λεβί λέγεται έτσι, τον ξέρουμε σαν Λεβί από την Καινή Διαθήκη, και ο οποίος Λεβί ήταν τελώνης και όταν είδε τον Χριστό, του είπε ο Χριστός έλα μαζί μου, τα παράτησε όλα, τα πέταξε όλα στον αέρα, πέταξε την ποδιά του και τα αυτό και ακόλουθε τον Χριστό κατευθείαν, δίχως χρονοτριβή, δίχως δευτερόλεπτα. Πήγε, του έκανε το τραπέζι κατευθείαν στο σπίτι του και από εκεί έμεινε μετά μαθητής του. Όμως, ο δεύτερος Ευαγγελιστής, ο Μάρκος, ήταν ακόλουθος του Πέτρου. Ο Ματθαίος λοιπόν, που έγραψε πρώτος το Ευαγγέλιο και πάνω σε αυτόν συμπλήρωσαν και άλλοι, γιατί δεν θέλαν να γράφουν πάντα τα ίδια οι Ευαγγελιστές, θέλουν να διανθίζουν και με άλλες παραστάσεις και καταστάσεις. Σου λέει ο Ματθαίος έγραψε αυτά. Ο Ιωάννης δεν έγραψε τα θαύματα που γράφει ο Ματθαίος, δεν έγραψε για τον Καπερναούμ, έγραψε για τον τυφλό ο Ιωάννης, που δεν αναφέρει ο Ματθαίος, τον εκγενετή τυφλό. Έγραψε για τη Σαμαρίτιδα ο Ιωάννης που δεν αναφέρει ο Ματθαίος κλπ. Και ο Λουκάς έχει τα περισσότερα θαύματα που αναφέρει, είναι Έλληνας. Ο Ματθαίος λοιπόν, το λέω αυτό, επειδή ο Ματθαίος επειδή είναι Εβραίος και απευθύνθηκε περισσότερο στους Εβραίους στο Ευαγγέλιο του, ενώ ο Λουκάς απευθύνθηκε περισσότερο στους Έλληνες. Έτσι, γι' αυτό και βλέπετε δεν έχει πολλούς Εβραϊσμούς μέσα ο Λουκάς όπως έχει ο Ματθαίος. Ο Ματθαίος λοιπόν αναφέρει πάρα πολλά από την Παλαιά Διαθήκη. Πράγμα που θα κούραζε αν τα αναφέρει ο Λουκάς στους Έλληνες, γιατί οι Έλληνες δεν ξέρανε πολλά πράγματα την Παλαιά Διαθήκη και δεν μπορούσαν αμέσως να τα διασταυρώσουν αυτά που θα έλεγε το Ευαγγέλιο του Μάρκου του Λουκά. Ενώ ο Ματθαίος όμως αναφέρει πάρα πολλά από την Παλαιά Διαθήκη. Όπως είδατε τώρα, έχει αναφέρει πόσες προφητείες στην Παλαιά Διαθήκη για να στηρίξει ακριβώς αυτά τα
και την Παλαιά Διαθήκη ότι είναι έγκυρη και φυσικός πατέρας της Καινής Διαθήκης, ή αν θέλετε είναι ο πρώτος όροφος στον οποίο στηρίχθηκε η Καινή Διαθήκη. Δεν μπορείς να χτίσεις δεύτερο όροφο δίχως πρώτο, πώς θα είναι ο πρώτος όροφος. Πρέπει να υπάρχει πρώτος όροφος για να γίνει και ο δεύτερος. Λοιπόν, το είπαμε αυτό κάθετο εκ δεξιών μου, μιλάει ο Χριστός. Όταν δείτε το αποκάλυμα της ερημώσεως που αναφέρει ο προφήτης Δανιήλ να στέκεται σε τόπο Αγίο, τότε από την Ιουδαία φυγέται επί τα όρη. Δύσκολη προφητεία αυτή. Και τότε πώς να την καταλαβαίνανε, δεν ξέραν ότι θα έρθουν οι Ρωμαίοι για να τους ξεκαρφώσουν από εκεί, θα τους ξετινάξουν τελείως από την Ιερουσαλήμ και δεν θα αφήσουν τίποτα εκεί, πέτρα πάνω σε πέτρα, θα την κάψουν την Ιερουσαλήμ από τα θεμέλια της, θα ξεριζώσουν τον ναό ολόκληρο της Ιερουσαλήμ και θα τον εξαφανίσουν τελείως. Δεν υπάρχει τίποτα, ούτε ένα δείγμα. Τρύπες αφήσανε στο μέρος του ναού. Έτσι όπως είπε ο Χριστός, δεν θα μείνει λίθος επάνω στο λίθο εδώ πέρα. Όταν είδε, έκλαψε όταν είδε τον ναό. Όταν πήγανε στην Ιερουσαλήμ και του πάνε οι μαθητές, κοίταξε τι ωραία κτίρια, κοίταξε τι ωραία μάρμαρα, τη λίθη εδώ πέρα εδώ. Και είπε ο Χριστός τότε, κουδεύει το κεφάλι του, Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, θέλησα να σκεπάσω τα παιδιά σου όπως η κλώσσα τα κλωσσόπουλα και δεν θέλησατε. Τώρα μένει ο οίκος σας έρημος. Αφήνετε το σπίτι σας έρημος, σαν έμος. Θα το διαλύσουμε. Και πράγματι διαλύθηκε. Μετά ακριβώς από 38 χρόνια, Ιερουσαλήμ, το 70 μετά Χριστόν, αν το λέω καλά, το 33 έφυγε ο Κύριος από τον κόσμο και το 70, υπολογίστε πόσα χρόνια μετά, έγινε η καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Τώρα το δέλημα της ερημώσεως, πολλοί ερμηνευτές το έχουν, που αναφέρει ο προφήτης Δανιήλ, πως είναι αφενός μεν στο μακρινό απότερο μέλλον ο Αντιχριστός που θα ερημώσει τη γη δηλαδή, αλλά στο κοντινό, περισσότερο κοντά στο Χριστό, είναι και δεύτερο. Η προφητεία ανοίγει και σε δύο αντιχρίστους, δεν είναι μόνο για έναν, ναι, γιατί και αυτός υπήρξε αντίχριστος, έτσι. Αυτός που μπήκε μέσα στο ναό της Ιερουσαλήμ, ο Έλληνας βασιλιάς, ο Αντίοχος, ο Επιφανής, εντός εισαγωγικών, ο οποίος βεβήλωσε το ναό της Σολομόντος. Τι έκανε, πήρε τα δισκοπότερα και έπινε κρασιά μέσα σε αυτά, έκανε οτιδήποτε, διέλυσε το ιερό και όλα τα... Ευτυχώς που τα προλάβανε οι Εβραίοι και τα βγάλανε από εκεί και τα πήρανε, ξέροντας ότι αυτός θα τα καταστρέψει εκεί πέρα. Ο Αντίοχος ο Επιφανής ήταν ένας τύπος του Ιταλικού Αντιχρίστου. Και μετά υπάρχει μια προφητεία του Ιερεμίου, καυσωμαθών Ευαγγέλιο θα μιλήσουμε σήμερα, δεν προλαβαίνουμε να τα κάνουμε όλα και για το Ευαγγέλιο του Μάρκου, σε άλλη περίπτωση θα αναφέρουμε και αυτές τις προφητείες που υπάρχουν την Παλαιά Διαθήκη στο Ευαγγέλιο του Μάρκου. Σήμερα μιλήσαμε για τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Έχει λοιπόν μια προφητεία του Ιερεμίου στο κατά Ματθαίων Ευαγγέλιων. Βρείτε εσείς παρακαλώ που βρίσκεται, σε ποιο κεφάλαιο. Έχουμε περάσει το 22ο κεφάλαιο και πάμε προς τα πίσω. Πάμε στο 25ο, ίσως 26ο, δεν έχω γράψει εδώ ακριβώς. Κακώς βέβαια πρέπει να κάτσω να βγάλω και τις ημερομηνίες. Να βγάλω και τα κεφάλαια στα οποία αναφέρεται κάθε προφητεία. Αλλά από την αρχή, στο πρώτο κεφάλαιο θα είδε του Ισαΐα. Εδώ η Παρθένος κλπ. Μιλάει για την Παναγία. Η Βιθλεέμ, ο Ισαΐας που λέει για τον Βαπτιστή, φωνή βόντος εν διαρήμων κλπ. Όλα αυτά είναι στα πρώτα κεφάλαια. Και στο τρίτο κεφάλαιο, όπως είπαμε, είναι οι πειρασμοί του Ιησού, όπου και εκεί έχει προφητείες σαν την Παλαιά Διαθήκη, ούκ επάρτο ζήσετε άνθρωπος κλπ. Λοιπόν, και ο Ιερεμία, όπως είπαμε, προφητεία, και έλαβαν τα 30 αργύρια την τιμή του τετιμημένου, όν ετιμήσαν το από ιών Ισραήλ και έδωκαν αυτά εις τον αγρόν του Κεραμαίος, καθά συνέταξε αμή Κύριος. Τι λέει εδώ τώρα ο Ιερεμίας, μιλάει για τον Ιούδα. Για τα 30 αργύρια που πήρε ο Ιούδας, την τιμή του τετιμημένου λέει. Και τα έδωσε αυτά, τα δώσαν αυτά, τα έδωκαν και τα δώσαν οι Φαρισαίοι. Όταν τα πέταξε μέσα στο ναό ο Ιούδας, πήγαν και τα πήρανε και λένε αυτά είναι λεφτά τα οποία αίματος, δηλαδή κάποιος άνθρωπος πέθανε και γι' αυτό έγιναν αυτά τα λεφτά, η αγοροπολισία ενός ανθρώπου και δεν θέλησαν να τα βάλουν στο γλωσσόκουμο εκεί στο ναό μέσα. Αλλά με αυτά να πάρουν ένα αγρό τεμάχιο για να θάβουν τους ξένους στην Ιερουσαλήμ. Τόση ευαισθησία είχαν δηλαδή. Ευαισθησία δεν είχαν στο Χριστό, είχαν στα 30 αργύρια.
να μην μολυνθούν τα μπαγκάρια τους. Τα μπαγκάρια των Εβραίων, οι οποίοι θανάτωσαν τότε την εποχή εκείνη τον Χριστό. Η πιο άδικη δίκη, γράφει κάποιος και έχει γράψει σε ένα βιβλίο, δεν το έχω τώρα πρόσφατο στο μυαλό μου να σας το πω, αλλά έλεγε η πιο άδικη δίκη των αιώνων ήταν η δίκη του Ιησού Χριστού. Καταδίκασαν ένα αθώο, δίχως απολογία, δίχως επιχειρήματα, δίχως κατηγορία, δίχως τίποτα. Δίχως να τους συντάξουν κατηγορία εναντίον του. Έτσι μαζευτήκαν όλοι μαζί και τον ερωτούσαν, είσαι εσύ Υιός Θεού, και όταν είπε είμαι Υιός Θεού, τον καταδίκασαν σε θάνατο. Και έχουμε και την προφητεία του Δαβίδ που λέει Θεέ μου είναι αυτή με εγκατέλειπες. Καταπληκτική προφητεία αυτή. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλο κομμάτι μεγάλο που βρίσκεται στον 21ο Ψαλμό. Πάρτε την Παλαιά Διαθήκη να διαβάσετε τον 21ο Ψαλμό του Δαβίδ. Θα φρίξετε όταν δείτε μέσα όλοι σαν να κάθεται ο Δαβίδ με μια κινηματογραφική κάμερα και βλέπει όλα τα στοιχεία της Σταυρώσεως, πώς έγινε η Σταύρωση. Από τη στιγμή που καρφώνουν τον Χριστό, που του μοιράζονται τα ρούχα του και το χιτόνα δεν θέλουν να τον εσκίσουν, αλλά τον βάζουν στον κλήρο, το εσωτερικό εκείνο που φοράγανε το χειμώνα, ας πούμε, για να ζεσταίνονται, έτσι, ένα είδος μονοκόμμα του πουκάμισου, αλλά πλεχτού, ίσως μάλινου, ίσως βαβακερού, το οποίο φορούσαν από μέσα. Αυτό ήταν ο χιτόν του Χριστού. Τον οποίον τι, τον έπαιξαν όχι στα ζάρια, τον έπαιξαν οι στρατιώτες στα ζάρια, ενώ τα άλλα ρούχα τα μοιράστηκαν. Και αυτή την περίπτωση ότι μοιράστηκαν τα ρούχα και έπαιξαν στα ζάρια την αναφέρει ο Δαβίδ. Και λεπτομέρειες δηλαδή μας λέει. Όριξαν τα χέρια μου και τα πόδια μου λέει. Του Δαβίδ δεν του τρυπήσαν τα χέρια και τα πόδια, του Χριστού τρυπήσαν τα χέρια και τα πόδια. Αλλά ο 21ος Ψαλμός που έχει γράψει ο Δαβίδ αναφέρεται στον Χριστό. Δίχως να το ξέρει ο Δαβίδ, δίχως να καταλαβαίνει απόλυτα ο Δαβίδ, με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος περιγράφει τη Σταύρωση του Χριστού. Μαζευτήκανε λέει γύρω μου, σαν ταύροι, πίονες, μανιασμένοι ταύροι, και σαν λιοντάρια, και άνοιγαν τα στόματά τους λέει για να με καταπιούν, να με κατεξεσκίσουν. Πράγμα που συνέβη στον Χριστό. Γύρω από το Σταυρό του Χριστού ήταν οι Φαρισαίοι και ουρλιάζανε. Άρον, άρον, Σταύρος των αυτών. Όλα αυτά λοιπόν και το ξύδι που του δώσανε και το ότι είπε είναι ατί με εγκατέλειπες Θεέ μου, Θεέ μου, ηλί, ηλί, λιμάσα βαχθανή, έτσι, το αναφέρει ο Ψαλμός 21ος. Μόνο δεν αναφέρει το σεισμό και το σκίσιμο των πετρών που έγινε μετά. Βεβαίως, για να τα αναφέρει όλα, θα ήθελε να γράψει ο Δαβίδ, αντί για 60 ράδες που είχε ο Ψαλμός, να γράψει 600 ράδες. Αλλά περιγράφει τα πιο κύρια σημεία της Σταυρώσεως. Και αυτό είναι τρομερό και φοβερό. Και αυτό μόνο να διαβάσει κανείς θα καταλάβει ότι υπάρχει Θεός που δίνει τις προφητείες και οι προφητείες εξελίσσονται ακριβώς όπως τις περιγράφουν οι προφήτες, όχι επειδή τις επιβάλλει ο Θεός τις προφητείες να γίνουν έτσι, αλλά επειδή τις κάνουν οι άνθρωποι να γίνονται έτσι και ο Θεός τις βλέπει και τις περιγράφει. Δεν έβαλε ο Θεός τον Ιούδα να πουλήσει τον Χριστό, ο Ιούδας με το δικό του μυαλό τον πούλησε, ο Θεός όμως το ήξερε από το παρελθόν και το περιέγραψε. Διότι ο Θεός, όσο παράξενο και αν φαίνεται αυτό το πράγμα, ξέρει το μέλλον. Εμείς δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει μετά από μια ώρα. Μπορεί να γίνει σεισμός μετά από μισή ώρα και να γκρεμιστούν εδώ τα σπίτια όλα. Πράγμα που τα απεύχομαι και εύχομαι και ευλογούμε πάντοτε το χώρο να είναι όλα καλά, χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ή μέραν τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητο, όπως λέμε, παρά του Κυρίου της όμεθα. Θέλουμε όλα να πάνε καλά στη ζωή μας και καλά κάνουμε. Και αυτό το ευχόμεθα και το παρακαλάμε στον Κύριο να πηγαίνουν όλα καλά. Αλλά δεν ξέρουμε αύριο τι τεύξεται η επιούσα. Δηλαδή, δεν ξέρουμε μετά από ένα δευτερόλεπτο, μετά από ένα λεπτό, δύο λεπτά τι θα γίνει. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Ενώ ο Θεός ξέρει μέχρι την τελευταία στιγμή του σύμπαντος τι θα γίνει. Ξέρει τη Δευτέρα Παρουσία πότε θα γίνει και γιατί θα γίνει και πώς θα γίνει και από ποιον θα γίνει και όλα αυτά. Αλλά εμείς δεν κάνουμε να μάθουμε ορισμένα πράγματα γιατί δεν είναι για το καλό μας. Δεν μας συμφέρουν να τα ξέρουμε όλα. Δεν μας συμφέρει να ξέρουμε πότε θα πεθάνουμε.
Αν μας συνέφερε ο Θεός, θα μας το έδινε. Όπως το δίνει σε μερικούς εκλεκτούς ανθρώπους του, εμένα μου έτυχε μέσα στο ίδρυμα μια κυρία, υπέργυρη 90 ετών, η κυρία Λενίτσα, η οποία μου είπε, γιατρέ, μου λέει, σε παρακαλώ, κλείσε την πόρτα και έλα να σου πω, αυτή τη βδομάδα θα με πάρει ο Κύριος. Λέω, τι λες, κυρία Λενίτσα, πώς τα ξέρεις αυτά? Μου λέει, το τι είδα, μου λέει, στον ύπνο μου, γιατρέ, δεν περιγράφεται. Λέει, τι είδες? Είδα, μου λέει, την κόλαση και τον παράδεισο. Όλη τη νύχτα έβλεπα κόλαση και παράδεισο, μου λέει. Πώς είναι τα πράγματα, πώς είναι η κόλαση, πώς είναι η κολασμένη, πώς είναι ο παράδεισο. Αλλά δεν μπορούσε εκείνη τη στιγμή να τα διηγηθεί. Ήταν τόσο μπερδεμένα μέσα στο μυαλό της και τόσο, όχι συγχυσμένη, αλλά τόσο αλλού, που όταν τη ρωτούσε σου έλεγε άλλα αντάλλων. Όμως ήταν φανερό ότι αυτή η γυναίκα είχε δει οράματα φοβερά μέσα σε μια νύχτα. Και είδε όλη αυτή τη βδομάδα και στο τέλος της εβδομάδας πραγματικά πέθανε. Και μάλιστα ήταν η γυναίκα ενός μεγάλου γιατρού των Αθηνών. Έτσι. Ενός από τους εκλεκτότερους καλύτερα μην πούμε το όνομά του, δεν υπάρχει λόγος να πούμε το όνομά του, πάντως να ξέρετε ότι αυτή η γυναίκα της έδειξε ο Θεός και σε άλλους δείχνει πότε θα πεθάνει και της έδειξε και πράγματα που φαίνεται είχε παρακαλέσει αυτή στη διάρκεια των προσευχών της να της τα δείξει. Τον ουράνιο κόσμο. Πώς είναι οι δαίμονες, πώς είναι οι άγγελοι, πώς είναι ο θεϊκός θρόνος και όλα αυτά. Δεν είχε κανένα λόγο, φαινόταν δηλαδή ότι πραγματικά τα είδε αυτά τα πράγματα. Πώς να σας το πω τώρα, δηλαδή ήταν μια εμπειρία, δεν ήταν μια τρελή κατάσταση. Ήταν σόφρον η γυναίκα αυτή. Ήξερε πολλά πράγματα, ήξερε πολλά από τα Ευαγγέλια κλπ. Ήταν άνθρωπος του Θεού, κοινωνούσε κλπ. Βέβαια ήταν, όπως είπαμε, μεγάλη ηλικία, σε 92 ετών και αξιώθηκε πριν το θάνατό της, δηλαδή αυτά που θα βλέπαμε εμείς μετά. Ίσως σε αρκετούς ανθρώπους που δεν θέλουν να το αποκαλύψουν, ο Θεός αποκαλύπτει τα μυστήριά Του. Γι' αυτό ποτέ να μην λέμε ότι ξέρουμε πράγματα, διότι δεν ξέρουμε σχεδόν, ελάχιστα ξέρουμε και η άγνοια μας είναι τεράστια πάνω σε αυτά τα θέματα. Άλλο να λες ότι υπάρχει κόλαση και παράδοση και άλλο να τα δεις, άλλο να σου περιγραφούνε. Άλλο να βγουν μέσα από την ψυχή σου την ίδια. Είτε την ώρα του ύπνου, είτε την ώρα που μισοκοιμάται κανείς, μπορεί να δει τέτοια πράγματα. Λοιπόν, συνταρακτική είναι η προφητεία λοιπόν για τον αγρό του και ο Ραμαίος, τα οποία συνέταξε έμει Κύριος. Θα σταματήσουμε όμως εδώ. Είπαμε και το ένα τι με εγκατέλειπες, είναι η τελευταία προφητεία του ψαλμού του Δαβίδ στον Ματθαίο. Και σε μια άλλη στιγμή θα μιλήσουμε για τον Μάρκο, για τις προφητείες που έχει ο Μάρκος, ο Λουκάς και ο Ιωάννης. Να πούμε όμως λίγα λόγια για τη γέννηση του Χριστού και για τις προφητείες. Λοιπόν, είδαμε ότι μίλησε προηγουμένως μέσα στο Ματθαίο η φωνή του προφήτη Ισαΐα και είπε «Ιδού η Παρθένος θα γεννήσει Υιόν και θα ονομάσει Θεός με θυμόν». Και είπε «Και εσύ Βιθλεέμ, δεν είσαι μικρή από τους προφήτες». Λοιπόν, αυτό το πράγμα, ότι η Παρθένος θα γεννήσει, σημαίνει ότι η Παναγία όχι μόνο γέννησε Παρθένος, αλλά και μετά τον τόκο παρέμεινε Παρθένος. Διότι δεν θα έχει καμία αξία να μιλάει για μια Παρθένα που γεννάει, όταν δεν μένει και μετά τον τόκο Παρθένος. Για σκεφτείτε το λιγάκι και συλλογιστείτε το αυτό το πράγμα να δείτε πώς είναι. Ήταν αϊπάρθενος η Παναγία και το αναφέρει στην πρώτη λειτουργία ο Ιάκωβος, ο αδερφόθεος. Νομίζαν ότι είναι αδερφός του Χριστού, κατά σάρκα δεν ήταν όμως. Αλλά μένανε στο ίδιο σπίτι, γιατί ο Ιωσήφ είχε και άλλα παιδιά, τα οποία θεωρούνταν τυπικά αδερφοί του Χριστού, ενώ δεν ήσαν. Λοιπόν, περί τους Χριστουγεννέσεων έχουν γραφεί πολλά και από πολλούς, κυρίως του Θεού Πνεύματος, τους πατέρες της Εκκλησίας, τους Αποστόλους, πρώτον, τους συνεχιστές της γραπτής παράδοσης, και αναφέρουμε εδώ το μέγα μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πολύ ορθά ο Χριστός χαρακτήρισε τους προφητές της Παλαιάς Διαθήκης, Ισαΐα, Ιερεμία, Δανιήλ, χαρακτηρίστηκε από αυτούς η προσδοκία των εθνών. Οι προφήτες του Ισραήλ μίλησαν για τον Χριστό σαν προσδοκία των εθνών, ειδικά ο Δανιήλ. Γιατί τον είπε έτσι? Διότι όχι μόνο το Ισραήλ, αλλά και όλοι οι λαοί της γης περίμεναν ένα σωτήρα. Αυτή η ατμόσφαιρα επικρατούσε προ Χριστού σε όλους τους λαούς της γης. Γι' αυτό είχαμε διαβάσει στην Πυριακή Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, ένα βιβλίο, το οποίο μιλάει
Η προσδοκία των εθνών λέγεται, είναι τώρα τελευταία τυπωμένο από το Άγιον Όρος, αν δεν κάνω λάθος, και μιλάει ακριβώς γι' αυτό. Δηλαδή, τι έλεγαν οι Έλληνες για το σωτήρα της ανθρωπότητος, πότε θα έρθει, πώς θα είναι, τι θα του κάνουν. Ο Πλάτωνος είπε τον δίκαιο αυτόν θα τον ανασκολοποιήσουν, θα τον σκοτώσουν, ενώ λέει δεν έχει κάνει τίποτα κακό. Ο Σωκράτης είπε ότι αυτός που θα έρθει και θα μας διδάσκει πώς θα προσευχόμαστε, θα είναι γνώστης και του παρόντος και του μέλλοντος και θα είναι εκείνος ο οποίος θα γνωρίζει για το θάνατο. Γιατί το μεγάλο στοίχημα και εκείνη ο μεγάλος γρίφος που δεν έλυσαν οι αρχαίοι ήταν ο θάνατος. Ο θάνατος. Πώς θα αποφύγουμε το θάνατο. Λέγανε, ξέρουμε τόσα πολλά πράγματα, δεν μπορούμε να αποφύγουμε το θάνατο. Αυτά έλεγε ο Θαλής ο Μιλήσιος. Και άλλοι πολλοί. Και είπε ότι θα στείλει ο Θεός κάποιον ο οποίος θα είναι γνώστης αυτού του θέματος. Ο Θεός θα μας λύσει αυτή την απορία. Εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να τη λύσουμε. Και ο Ηρόδοτος το είπε αυτό. Και αν δεν απαντούμε και ο Πυθαγόρας. Είπε ότι είναι αδύνατο στον άνθρωπο να καταλάβει το θάνατο. Έτσι, γι' αυτό είχαν με την ιστορία του Άδη, πας εκεί, ας πούμε, τους οβολούς κλπ. Τον Γκέρβερο και όλα αυτά, όποιος κατεβαίνει στον Άδη. Οι τραγικοί έχουν ασχοληθεί με αυτό το θέμα, αλλά και ο Οδυσσέας κατεβαίνει νομίζω στον Άδη, ναι, κατεβαίνει στον Άδη και βλέπει τον Αχιλλέα. Και γίνεται εκεί μια στιχομυθία μεταξύ Αχιλλέως και Οδυσσέως για τον Άδη. Εκεί που του λέει ο Αχιλλέας ότι και ο χειρότερος πάνω στη γη υπηρέτης είναι σαν να είναι άρχοντας εδώ, ας πούμε, ότι εμείς δεν είμαστε καλά εδώ. Και ο χειρότερος υπηρέτης επάνω στη γη είναι καλύτερος από τους άρχοντες του Άδη. Και έχουμε για τον Πλούτονα, ο οποίος είναι του Άδη, αυτό κλπ. Κλπ. Ολόκληρη μυθολογία, αρχαία μυθολογία, διότι ο θάνατος ήταν τότε άγνωστο πράγμα. Ο Χριστός ήρθε και έλυσε το μυστήριο του θανάτου με τη δικιά του ανάσταση και δίνοντας την προοπτική σε όλη την ανθρωπότητα να αναστηθεί. Γι' αυτό η ανάσταση είναι το μεγαλύτερο συμπαντικό φαινόμενο, ιστορικό φαινόμενο και ψυχικό φαινόμενο στην ανθρωπότητα. Γιατί άραγε όλων των εθνών, δεν ήρθε μόνο για το Ισραήλ ο Χριστός. Όχι μόνο οι Ισραηλίτες και οι φανατικοί πίστευαν ότι ο Χριστός είναι ιδιωτικός παράγων μόνο για το Ισραήλ. Ενώ οι άλλοι, οι πολύ σοφοί άνθρωποι, ήξεραν ότι θα έρθει για όλο τον κόσμο, για όλη την ανθρωπότητα. Σύμβασα ηγουμένη, όταν πλησίαζε ο χρόνος γεννήσεως του Χριστού, ένιωσε τις οδύνες του τοκετού. Καταλάβαινε ότι κάτι μεγάλο αρχίζει να συμβαίνει. Πώς το λένε, και είναι ψυχικό φαινόμενο αυτό. Οσμίζεται κανείς, οι προφήτες όλοι αυτοί και οι απλοί άνθρωποι οσμίζονται ότι κάτι συμβαίνει. Πολλοί έλεγαν πρώτα, στη Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μου λέγε η συγχωρημένη μητέρα μου, άρχισαν οι άνθρωποι να λένε ότι θα γίνει πόλεμος, θα γίνει πόλεμος. Το λέγανε 2-3 χρόνια πριν. Βλέπανε το Χίτλερ τι κάνει, τον έναν τι κάνει, πώς η παγκόσμια κατάσταση, πώς διαμορφώνεται κλπ. Και λέγανε θα γίνει πόλεμος. Και έγινε πόλεμος, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Έτσι λοιπόν και εδώ οσμίζεται η ανθρωπότητα ότι κάτι θα συμβεί μεγάλο. Και οι Έλληνες, οι πιο σοφοί όλων των λαών, το παραδέχονται όλοι αυτό, έτσι, προφήτευσαν ότι ο Θεός θα στείλει κάποιον πολύ δικό του άνθρωπο να μας ξυπνήσει, όπως είπε ο Σωκράτης. Άνδρες Αθηναίοι, καθέρδετε, κοιμόσαστε λέει, μέχρι να έρθει κάποιος να σας ταρακουνήσει, να σας ξυπνήσει. Δεν γνωρίζετε λέει που πάτε. Αυτά τα πέ. Λίγο πριν από την απολογία του, όταν έβγαινε το κόνιο. Έτσι, άλλη αδικία, άλλη άδικη δίκη του Σωκράτη, αλλά και οι τρεις κατηγοροί του, μετά από 3 χρόνια, δικάστηκαν. Και έφυγαν από τον κόσμο κακήν κακός. Ο Σωκράτης το είπε, λέει, εγώ φεύγω με αναπαυμένη τη συνείδησή μου, γιατί λέει το δαιμόνιο μου, ο δαίμονάς μου, δηλαδή ο άγγελός μου ήθελε να πει, τον έκανε δαίμονα τότε, αυτό που μας προδιαθέτει σε καταστάσεις πνευματικές, γιατί λέει ο Σωκράτης ότι καθόταν ώρες μερικές φορές στη γωνία του δρόμου και σκεφτότανε, κάτι έβλεπε λέει στον ουρανό. Ήταν εμπνευσμένος ο Σωκράτης, δεν ήταν ένας κοινός άνθρωπος, αγαπητοί φίλοι. Είχε νήξεις, έτσι, του Αγίου Πνεύματος. Του είχε δώσει ο Θεός πολλά πράγματα, πολλά προσόντα, όπως έδωσε και σε άλλους ανθρώπους, όχι μόνο στο Σωκράτη. Έτσι. Γιατί ο Θεός δεν είναι πρόσωπο λάτρης, να δώσει μόνο στο Ισραήλ, έδινε και στους Έλληνες. Έδωσε πολλά στους Έλληνες, που δεν έδωσε στους Ισραηλίτες. Τι έδωσε. Στους Έλληνες έδωσε την τέχνη, έδωσε την ποιήση, έδωσε το λόγο, έδωσε τη γλώσσα. Δεν τα έχουν αυτά οι Εβραίοι. Κανένας δεν τα έχει αυτά. Να λοιπόν, γιατί πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί πήραμε πολλά δώρα εμείς οι Έλληνες. Έδωσε την Ελλάδα, το χώρο αυτό.
τον βλέπουν τώρα οι ξένοι και λένε, α, να είχαμε εκεί πέρα ένα σπίτι κι εμείς. Και δεν αποκλείεται όλα αυτά που κάνουν τώρα για να πάρουν φτηνά τα σπίτια που θα τους πουλήσουν οι Έλληνες, οι οποίοι θα είναι απογοητευμένοι από την οικονομική αυτή δυσπραγία. Τέλος πάντων, ας μην ξεφεύγουμε το θέμα. Ο Πλάτων λοιπόν είπε, ο δίκαιος απεσταλμένος αυτός από το Θεό, ενώ δεν έκανε κανένα κακό, θα πάθει από τους ανθρώπους πολλά κακά, θα ανασκολοποιηθεί. Αλλά ο Θεός θα είναι πάντα τη μεγάλη του προστασία. Ο Προμηθέας Δεσμότης πάσχει όχι γιατί έκανε κάποιο κακό στην τραγωδία του Εσχύλου, αλλά επειδή φέρει το φως στους ανθρώπους. Για κοιτάξτε την αναλογία, τι είπε ο Χριστός, εγώ είμαι το φως. Ε? Και εδώ λέει, ο Προμηθέας έφερε το φως στους ανθρώπους. Μπορεί να είναι μύθος του Προμηθέα και να μην έγινε, δεν ξέρουμε. Πώς να έγινε δηλαδή, πώς να έφερε το φως στους ανθρώπους. Μπορεί να ήταν και αυτός κάποιος μεγάλος σοφός της αρχαιότητας, και να, πιο πριν από τους μεγάλους σοφούς, και να δίδασκε τους ανθρώπους και να τον εφυλάκισαν. Γιατί τους καλούς ανθρώπους δυστυχώς εμείς οι άνθρωποι τους σκοτώνουμε, τους χαντακώνουμε. Αλλά πέρασε η ώρα, αγαπητοί φίλοι, και δεν θα σας κουράσω άλλο. Να σας πω μόνο αυτό. Σε όλες τις μυθολογίες του κόσμου, όλων των λαών, βλέπουμε την προσμονή ενός θεϊκού λυτρωτή. Πώς άραγε έγινε αυτό, να απορρεί κανείς. Είναι, λένε μερικοί, ως πραγματικός λόγος. Ο πραγματικός λόγος είναι αυτή η προφητεία που είπε ο Θεός στον Όφη, παρόντων των δύο Αδάμ και Εύα, που είπε ότι το σπέρμα της γυναικός θα σου συντρίψει την κεφαλή. Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος. Λέγεται και πρωτοευαγγέλιο αυτό. Είναι πολλά. Άλλοι λοιπόν λένε ότι οι Εβραίοι τους έμαθαν να περιμένουν το λυτρωτή. Βέβαια, είχαν μια προσμονή οι Εβραίοι, μεγάλη, τεράστια, απέναντι στο θέμα Χριστός έτσι, και λυτρωτής. Αυτό που πήγαιναν οι Εβραίοι, ταξίδευαν και αυτοί σαν έμποροι από εδώ και από εκεί, το μετέφεραν στους άλλους λαούς. Αλλά και αυτό είναι κάτι που μπορεί κανείς να το προσάψει σαν ένα στοιχείο για το ότι όλοι οι λαοί είχαν ευαισθητοποιηθεί στο θέμα του σωτήρα, ενός παγκόσμιου σωτήρα. Ότι η κάθοδος του Θεού στον κόσμο θα επιτευχθεί τελικά. Ας δούμε λοιπόν, αγαπητοί αδερφοί, πριν κρίσουμε τώρα, ότι υπάρχουν 300 και πλέον προφητείες των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, χριστολογικές, μόνο για τον Χριστό. Ασχέτως αν υπάρχουν και για τον Μέγα Αλέξανδρο και για πολλούς άλλους, για τον Μωυσή, προφητείες για τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή, που λέει φωνή βόνησε τη ερήμο, αυτά είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Και πρώτη-πρώτη επισημαίνουμε την προφητεία που υπάρχει στη γέννηση στο βιβλίο του Μωυσή, αυτό που υπόθηκε ήδη από το Θεό στους προπάτορες, λίγο πριν γεννηθεί. Η προφητεία μιλάει για έναν Ιππέα που θα συντρίψει την κεφαλή του δράκου, Όφη, διαβόλου, και θα σώσει τους ανθρώπους εκ της δυναστείας του. Μάλιστα λέει, εσύ τηρήσεις αυτού τη μητέρνα, δηλαδή λίγο θα τον ταλαιπωρήσεις, όπως ο Χριστός ταλαιπωρήθηκε λίγο στο θάνατό του, αλλά αναστήθηκε. Δεν του έκανε τίποτα ο διάβολος ουσιαστικά. Και κατάργησε με αυτόν τον τρόπο το κράτος του θανάτου. Διότι ο θάνατος είχε έρθει από την αμαρτία. Ο Χριστός, σαν αναμάρτητος, κέρδισε το θάνατο. Δηλαδή ήταν ο μόνος ο οποίος μπορούσε να πει στο Θεό, σαν άνθρωπος ο Χριστός βέβαια, ότι εγώ δεν πρέπει να πεθάνω, διότι τους πρωτοπλάστους τους καταδίκασε θάνατο λόγω του ότι αμάρτησαν. Εγώ δεν αμάρτησα, αλλά δεν οφείλω να πεθάνω. Αυτή είναι η λογική εξέλιξη των πραγμάτων, ότι ο Χριστός απέσυρε και τον θάνατο και μας έδωσε ανάσταση και ζωή αιώνια. Γι' αυτό πρέπει να διαβάζουμε τις προφητείες και να ξέρουμε. Και λέγεται πρωτευαγγέλιο αυτό και είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι στη Γένεση, θα το δείτε μόνοι σας, να το βρείτε το σημείο αυτό, εκεί που μιλάει ο Θεός στον Αδάμ και στην Εύα λίγο προτού εξέλθουν του Παραδείσου. Αυτά λοιπόν είχαμε για σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και για τις προφητείες και για τις αποδείξεις της υπάρξης του Θεού, και για όλα αυτά τα μεγάλα πράγματα τα οποία πρέπει κανείς να έχει υπόψη του, διότι φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο δεν θα πάρουμε τίποτα μαζί μας παρά αυτή την ψυχή μας και τις γνώσεις αυτές περί Θεού, την πίστη μας, την ψυχή μας και τις καλές μας πράξεις. Όλα τα άλλα θα μείνουν εδώ. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη εκπομπή, όπου αν θέλει ο Θεός θα είμαστε πάλι μαζί. Χαίρετε Κύριο.